Βρισκόμαστε στο κοινοθέατρο Αθήνων, το αγαπημένο μας, και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα ένα φίλο, το πιο δικό μας, αλλά τώρα και σκηνοθέτη. Έτσι, τη Γιάννη Δανίλη, καλώς όρισες στις σκηνές του Γιάννη. Με ποια φωνή, με μια νέα θεατρική παραγωγή από την εταιρεία θεάτρου Ινίγμα, καλά το λέω, τους ιδιοκτήτες. Έχουμε δημιουργήσει μαζί με την Αφωνή, λοιπόν, ποια είναι η θεατρική παράσταση αυτή τη φορά, Ταξίδι στον χρόνο. Στον χρόνο, ναι, της Αναστασίας Αστερίου. Ένα γραμμένο έργο αρχικά για. Στη σκηνοθεσία δική σου. Αρχικά το έργο αυτό έχει γραφτεί για κουκλοθίαστο και μαριονέτες. Μάλιστα, και να πούμε ότι απευθύνεται σε παιδιά από 4 έως 11 ετών. Και παίζεται, θα παιχτεί, θα ανέβει από το Σάββατο 4. 5, 12, 18 και 19 Νοεμβρίου. Σωστά. Εδώ στο Θέατρο Αθήνα. Ναι, ακριβώς. Πρόκειται για μια διαδραστική παράσταση που περιέχει κουκλοθέατρο, γαμπτοκουκλές, αντικειμενοκουκλές και θεατρικό παιχνίδι στο τέλος της. Η χαρά των παιδιών. Της παράστασης. Είναι ένα πολύ καλό διαδραστικό θέαμα. Όπως είπα, το έργο είναι γραμμένο αρχικά για μαριονέτες. Απλά για να χρησιμοποιήσει την εταιρεία μας. Μεγάλη φιλία. Η οποία έχει γράψει και το κείμενο το στίχο του τραγουδιού. Και του στίχου. Καθώ επίση και άλλα έργα έχει γράψει. Μας εμπιστεύτηκε το έργο της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το κάνουμε σαν να λέμε σε ένα νέο μεικτό είδος που θα κοιμάει ηθοποιού και κούκλε. Έτσι. Ποιε δυσκολίε είναι η θεώρητη εφήλεια με το σκοθετικό χρόνο αυτό το σύμφωνο. Καταρχήν είναι ένα έργο για παιδιά και όπω γνωρίζετε το θέατρο για παιδιά είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ λεπτό. Και απαιτητικό, θα λέγαμε. Απολύτως. Και από ηθοποιούς και από τους συντελεστές. Απαιτεί ενέργεια, απαιτεί πολύ σεβασμό για το παιδί, απαιτεί προσεκτική ανάγνωση. Έτσι, του σκηνοθέτει και των συντελεστών για το αποτέλεσμα που. Το οποίο αφορά σε σένα το εμπορικό ή το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, καταρχήν ενδιαφερόμαστε για την καλλιτεχνική αρτιότητα μιας παράστασης και αν έρθει και εμπορική επιτυχία. Καλώς ήρθατε. Ζητούμενο. Ναι. Θα ρωτήσω αυτό το δικό σου προσωπικό ζητούμενο, αλλά και τις μελλοντάφτες πάντων και τις θεατρικής συγγραφέας. Θεωρώ ότι αυτό το έργο είναι πάρα πολύ. Χειρίζεται ευαίσθητα θέματα όπως είναι η συνέστηση, όπως είναι η συνεργασία. Έτσι που μπορεί να απευθυνθεί στα παιδιά και να τα διδάξει το εισαγωγικό. Θα ρωτούσα πώς το χαρακτηρίζεται, εκπαιδευτικό, ψυχολογικό. Συνδυάζει την ψυχαγωγία μέσα από τη μάθηση και το παιχνίδι. Αυτό είναι το πλέον ζητούμενο τη παιδική παράσταση που λέω. Και πόσο μάλλον που αφορά την ευαίσθητη ηλικία τη γάμα 4 με 11 ετών. Ναι, αποκλειστικά εκεί πέρα. Δηλαδή, οι γονεί αποκλείονται. Όχι, γιατί μα είπαν στο πρώτο ανέβασμα ότι περάσανε πολύ ωραία και οι γονεί σε σχέση με τη διάδραση και με τα τραγούδια και με τα πολιτικά. Άρα το δέλα είναι αυτό το έργο, η πολυπλοκότητα. Η πολύπλευρη ματιά σαν ένα είδος πολυθεάματος, να λέγαμε. Για ακόμα σου μιλάω στον Ελληνικό Κοινοζόμενο τώρα και θα πούμε και όσοι σε ξέρω ότι είσαι πολύ καταξιωμένος και ταλαντούχος, χαρισματικός ταλαντοποιός. Ξέρω ότι διαμαντική σκηνή τέχνης, ξεχώρισες, ταλέντο μεγάλο και τώρα βλέπω και σκηνοθέτης. Ποια είναι η δυσκολία που ενήχει αυτό το μεταβατικό σου στάδιο? Καταρχήν, ό,τι κάνουμε στην εταιρεία θεάτρου Ενίγμα το κάνουμε πάρα πολύ αγάπη γιατί είναι το δικό μας παιδί, θα λέγαμε. Οπότε έχει πάρα πολύ τρέξιμο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το παραγόμενο προϊόν. Είμαστε μια παρέα φυσικά, έτσι που συνεργαζόμαστε μεταξύ μας πάρα πολύ δημιουργικά, πάρα πολύ όμορφα. Η αποτίμηση αυτή τη δουλειά, στην εργασία σου. Είναι πολύ νωρί ακόμα, είναι ακόμα στην αρχή τη. Δεν μπορώ να αποτιμήσω ακόμα την ποιότητα τη δουλειά μα. Αυτό θα μα το πει ο κόσμο. Τι δυσκολία ενήχε, αν το θέσουμε από δυσκολίες. Επειδή πρέπει να γίνει παραγωγή, καταλαβαίνετε ότι το θέατρο στην πόλη είναι λίγο κάπως εντός εισαγωγικών παραμελημένο, πρέπει να τρέξεις εσύ για όλα. Για φυσοκόλληση, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τη διαφήμιση, για το κομμάτι το εμπορικό. Η θεματολογία του έργου ταξίδι στον χρόνο την υποθέση κάπως. Για την υπόθεση. Η υπόθεση είναι η μάγισσα από φόρο. Η οποία βλέπει τη μαγική τη σφαίρα, μέσα από που είδε στο παρελθόν, βλέπει τη μαγική τη σφαίρα ότι στο μέλλον, στο 2023, σε ένα μουσείο τη Αθήνα έχουν
Όχι. Έχουν ανακαλύψει οι λαογράφοι του μέλλοντος και έχουν εκθέσει ένα φόρεμά της. Αυτό το φόρεμά της όμως δεν της αρέσει καθόλου. Δεν είναι τα αγαπημένα της και έτσι στέλνει στο μέλλον την πιστή της, την πιστή της σύνοδο μαζί με την ψυχοκόρη της για να αλλάξουν το φόρεμα αυτό και έτσι να το αντικαταστήσουμε με ένα άλλο της αρεσκίας της. Και έτσι αρχίζει ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, εφτράπελο καταστάσεων, που στο τέλος ζητάμε την γνώμη των παιδιών, η οποία καθορίζει την εξαίρεση των ηρώων και της ιστορίας. Έχουμε δύο φινάλε δηλαδή, αλλά λόγω που αποφασίζουν τα παιδιά, σε σχέση με την ιστορία. Και γιατί το συγκλίνεις παραστάσεις. Αρχικά για πέντε και βλέπουμε. Προσδιορίστηκε για περιπτέρω. Ναι, εφόσον πάμε καλά. Περιοδίες και λοιπά στους ευχόμενους. Περιοδία ακόμα δεν είναι, αλλά εδώ, στην Ελλάδα. Έχω συνέγραμμα στην ιστορία, μας έχουμε το θέατρο Αθήνα. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι πέρα του αναμενόμενη και να συνδυάζει αυτό που είναι το υποθούμενο, το ζητούμενο και από εσά και γενικότερα, το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα τη ευρωπαϊκή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το θέατρο τη πόλη να πηγαίνει από το